Το ξέρουμε πόσο πολύ θέλετε να ακούσετε την Άση. Καλημέρα. Καλημέρα, Άση. Γίνεται. Καλά. Πώς σου φαίνεται που τελικά δεν είσαι δίδυμος με δίδυμο. Το είπε παντού. Έδωσα τα στοιχεία όλα που χρειαζόταν στην Άση και μου είπε ότι τελικά δεν έχω οροσκόπο δίδυμο. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή παλαιότερα με είχαν ξαναρωτήσει. Θα το πω. Είναι λίγο ντροπή, μάλλον θα το πω. Εγώ το είχα βρει μόνος μου ότι είμαι δίδυμος και το κράτησα. Α, καλά, εντάξει. Τελειοθέτησα. Άστο, άστο. Πάμε παρακάτω. Εμένα μου είχαν πει λάθος ώρα. Εγώ δεν φταίω. Λάθος ώρα. Καμώ, σήμερα το πρωί, δηλαδή, ήταν. Τελικά είμαι δίδυμος με. Περίμενε, θα μάθουμε, θα πούμε κι άλλα. Άστο, εγώ έχεις προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, Παρασκευή θα μιλήσουμε τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Στο καλό να πάει και ο Σεπτέμβρης. Μπαίνει ο Οκτώβριος, τουλάχιστον την Κυριακή αυτή θα γυρίσει και σε ορθή πορεία ο Ερμής. Άντε να ξεκινήσουμε να συνεννοούμαστε τέλος πάντων από Δευτέρα, να έχουμε έτσι λιγότερα προβλήματα στην καθημερινότητα και λιγότερες παρεξηγήσεις και λιγότερα ευτράπελα. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον Οκτώβριο, δεν θα μιλήσουμε για το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Σήμερα είναι ωραία μέρα πάντως και από τις καλές που μπορείτε τέλος πάντων έτσι να την εκμεταλλευτείτε όσο γίνεται περισσότερο. Δεν έχουμε δύσκολες όψεις, άρα νομίζω ότι είναι μια όμορφη Παρασκευή. Πάμε να δούμε όμως τι κάνουμε τον Οκτώβριο. Τα βασικά θέματα του Οκτωβρίου σε αστρολογικό επίπεδο είναι καταρχάς ότι την Κυριακή επιτέλους σταματά η ανάβρωμη πορεία του Ερμή. Να αναπνεύσουμε λιγάκι. Δεύτερον, για το πρώτο λίγο παραπάνω από 20 μέρες του Οκτωβρίου, 20 ημέρο και κάτι, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, θα έχουμε τη συμπόρευση Ήλιου και Αφροδίτη στο Ζυγό. Μαζί, χεράκι-χεράκι, κάτι που κάνει τον Οκτώβριο έναν πολύ ωραίο μήνα για το κομμάτι των σχέσεων. Σχέσεις και συνεργασίες. Δηλαδή έχει μια έμφαση στον τομέα αυτό. Θα πούμε και για ποια ζώδια μπορεί να φέρει έτσι, καινούργια δεδομένα, καινούργιες γνωριμίες και σε ερωτικό επίπεδο, αλλά και καινούργιες προτάσεις σε επαγγελματικό επίπεδο ή επαγγελματικές συνεργασίες. Τρίτο στοιχείο, μια πανσέλινο στις 9 Οκτωβρίου, είναι στον άξονα Κρύου Ζυγού. Ξυπνάει λίγο την αποφασιστικότητά μας, ενεργοποιεί τις επιθυμίες μας περισσότερο, έτσι. Βέβαια, μια πανσέλινο στον Κρυό, κυβερνήτης ο Άρης και κάποιες εντάσεις, αλλά okay, θα περάσει και αυτό. Σε γενικές γραμμές θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι μέχρι τις 22 του μηνός τα πράγματα είναι κάπως πιο προστατευμένα. Ενώ μετά μπαίνουμε στην περίοδο των εκλήψεων. Η πρώτη έκλειψη θα είναι 25 Οκτωβρίου. Είναι μια έκλειψη στο Σκορπιό. Όχι ότι είναι ιδιαίτερα αρνητική έκλειψη αυτή, ίσα-ίσα είναι και σε σύνοδο με την Αφροδίτη. Γενικώς στις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου γίνεται στο αστρολογικό σκηνικό ένας μεγάλος χαμός. Έκλειψη, ο Δίας επιστρέφει στους Ιχθύες, εκεί που ήταν τόσους μήνες στον Κρυό, επιστρέφει για δύο μήνες στους Ιχθύες και ξεκινά 30 Οκτωβρίου. Και η ανάβρωμη πορεία του Άρη στους Διδύμους που θα κρατήσει μέχρι το Γενάρη. Άρα, στην πραγματικότητα, τα πολύ σημαντικά συμβαίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Μέχρι τότε είναι ένας μήνας, θεωρώ, πολύ πιο άνετος σε σχέση με το Σεπτέμβριο.